αφού ήταν λογικό, ναι, περίμενα ότι να είναι δύσκολα. Περίμενες ότι ενδεχομένως να υπήρχε φάση που, όπως και ήρθε, που να διακοπεί αυτή η συνεργασία? Στην αρχή της σεζόν όχι. Μετά που πέρασε κάποια... Πέρασε δύσκολα τούτη εκπομπή. Πέρασε δύσκολα αυτή η εκπομπή με το περιστατικό, με τη φοιτητρία, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι μετά υπήρχαν κάποιες ανάγκες που έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές μες στην εκπομπή. Και αμέ, όταν ένιωθα ότι υπήρχε ένα άγχος για να επανέλθουμε, να ξαναβρούμε τα πόθια μας, και ψυχολογικά κυρίως εμείς. Και αμέ άρχισα να καταλαβαίνω ότι ναι, θα μπορούσε να τελειώσει η σεζόν για μένα δαμέ. Και αμέ το ένιωσα δηλαδή. Mm-hmm. Πώς το διαχειριστήκες, ρε καλέ μου, εκείνη τη φάση, το τι ζούσατε εκείνη τη δύσκολη περίοδο της εκπομπής, όπως είπες? Κλείστηκα σπίτι μου. Όσες φορές το φέρνω ξανά πίσω μες στο νου μου το τι έγινε με το περιστατικό, και αν είμαι πόνος στο στομάχι, ντρέπουμε μέσα μου, ντρέπουμε εγώ για το πώς εξελίχθηκε, για το πώς το χειρίστηκα στον αέρα, για το πώς κατάλαβα κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Το πώς μπορεί να ξεφύγει κάτι χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, που πρέπει να το πάρεις χαμπάρι. Ναι. Έγινε μου τεράστιο μάθημα. Δεν μπορώ να σου το πω πιο ξεκάθαρα. Ακόμα και σε παρέες. Μίλω μόνο για τον αέρα. Πλέον άλλαξε μου... το περιστατικό. Ναι. Γενικά νιώθω ότι τούτος ένας χρόνος λίγο γέρασε με, κόψε μου λίμπη η χαρά μου. Όχι, μην το νιώθεις έτσι. Όχι, ναι. Τούτο νιώθω. Είναι την αλήθεια μου λέω. Έχασα έναν αυθορμητισμό που είχα, ναι, που ένα σκέφτομουν κάποια πράγματα. Τώρα είμαι με λίγο πιο μαζεμένη για τα πάντα. Ναι. Χωρίς να το θέλω μερικές φορές. Θεέ μου, χάρη μου, διένοντα.